11χρονων μαθητών. Η Έλενα Λουκά βρίσκεται στο δικαστήριο Λάρνακας. Θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Έλενα, καλώς σου μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Μαρίνα. Ρίχνει απλά σήμερα άλλη μια πολύ πρώτη υπόθεση που κυκλώνησε για τον Γκουτρίο το 2018 με την απαγωγή των 2-10χρονων μαθητών από σχολείο της Λάρνακας. Σε λιγότερο από μια ώρα, Μαρίνα, από τώρα ο 35χρονος Γιώργος Νικολάου, στον οποίο αποδόθηκε ο ρόλος της απαγωγία, θα γνωρίζει την ποινή που θα το επιβάλλει το μόνιμο κακουργιωτικείο που συνεδριάζει στη Λάρνακα. Η διαδικασία πρέπει να πούμε ότι θα γίνει και κλεισμένων των θυρών και στην συνέχεια θα εκδοθεί ανακοίνωση. Να θυμίσουμε, Μαρίνα, ότι το πρωί της 25ης Σεπτεμβρίου ο κατηγορούμενος φέρεται να πήγαγε τα δύο παιδιά από το σχολείο τους, παραπλανώντας τα ουσιαστικά να τον ακολουθήσουν. Η αστυνομία εξαπέλυσε ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του και λίγες ώρες αργότερα το θρίλερ έλαβε έτσι ο τέλος, φυσικά με τον εντοπισμό του. Ο 35χρονος Μαρίνα, να θυμίσουμε ότι παραδέχτηκε τα αδικήματα που αφορούσαν την απαγωγή προσώπου με σκοπό τον κρυφό και αδικό και το αδίκημα της νάρκωσης των δύο παιδιών. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Έλενα Λουκά. Θα τα πούμε και στη συνέχεια, καθώς στις 12 αναμένεται να ανακοινωθεί η απόφαση του δικαστηρίου. Εμείς αλλάζουμε σελίδα, κυρίες και κύριοι. Πάμε να συνδεθούμε με τον συνάδελφο Σωτήρη Παπαδόπουλο. Υπάρχει διαμαρτυρία σήμερα το απόγευμα